Χαίρετε. Συνεχίζουμε με το Dead Rising. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θα έλεγα. Έχουμε βγάλει τα δύσκολα σε ένα μεγάλο βαθμό. Λίγα πράγματα απομένουν, τα οποία είναι, ας πούμε, απαιτητικά κάπως. Υπενθυμίζω ότι έχουμε έρθει εδώ για την αποστολή Longheart Punk και μαζί με αυτόν, εάν είχε εμφανιστεί η Susan, θα μαζεύαμε και αυτήν, αλλά προφανώς έχουμε έρθει πολύ νωρίς. Ωστόσο, για να μην χάνουμε χρόνο, θα πάμε στην Food Court Plaza για να βρούμε άλλον έναν επιζώντα, ο οποίος, για τον οποίο επίσης δεν υπάρχει ανακοίνωση από τον Otis, τον Jill ή Gil. Πάντα το είχα απορία και στο Final Fantasy το νόμισμα πως προφέρεται, Gil ή Jill. Σε κάποια φάση ο Jill θα κάνει και μία πόζα που πρέπει να τη φωτογραφίσουμε, γιατί δίνει αρκετά πίπι. Μόλις σηκωθεί, έτσι να είμαστε σε ετοιμότητα. Fantastic. Και πήραμε και level. Λοιπόν, όταν φτάσουμε στο σημείο που δεν θα παίρνει από λόγια, θα φύγουμε, θα τον παρατήσουμε. Και αμέσως θα το ξανασκεφτεί, θα πει, σοβαρά μιλάς. Αλλά μόνο πρέπει να φύγουμε από την περιοχή, για να ευαισθητοποιηθεί. Εντάξει, τώρα άλλαξε γνώμη, ωραία. Ας προπάτω. Πάμε τώρα στην αποστολή μας με τον μακριμάλι αλήτη, που κάτι μου λέει και αυτό θα λογοκριθεί στο Deluxe Remaster, θα λέγεται κάπως αλλιώς, για να μην προσβληθούν οι μακριμάλιδες αλήτες. Τι είναι? Έλεγα μήπως εμφανιζόταν τώρα η Susan. Η Σούζαν και ο Λιρόι μαζί πάνε πακέτο αυτοί οι δύο. Χαίρομαι που έχω έρθει τόσο νωρίς που δεν έχουν εμφανιστεί. Μ' αρέσει να είμαι πολύ νωρίς και να μην είμαι πολύ αργά. Εδώ πρέπει να πάμε, έτσι. Μπούχου. Μάλλον μακριμάλης ψυχασθενής είναι. Οχ, λάθος, sorry. Έπρεπε να είχα έτοιμο το αλυσοπρίον. Τώρα άντε πιάσ' τον αυτόν. Τώρα έφυγε το τρένο. Θυμίζει πολύ και μια άλλη αποστολή στο Dead Rising 2 με τον ταχυδρόμο που πέταγε βόμβες. Πολλά από τα bosses του Dead Rising 2 είναι μια παραλλαγή των
τον boss του πρώτου παιχνιδιού. Αυτό αν είχα βγάλει τα πριόνια αμέσως θα έβγαινε κατευθείαν, αλλά είχα ξεχαστεί. Αυτός είναι ένας ψυχασθενής που μπορεί να σωθεί κιόλας. Για να κάνουμε γρήγορα. Ησύχας. Πλάκα έχει. Είναι ο άλλος ο μεθύστακας. You got it. Μάλλον αυτό δεν το θέλω πια. Νόμιζα ότι... Ρίστε... Πάνω. Θα τραυματιστεί κάποια στιγμή και θα μου το δώσει. Το πριο... Α, ο Σακάτ, ο... Συγγνώμη, ο... Μεθύστακας. Δεν θα πάει μόνος του. Ευτυχώς δεν έχει πολύ κόσμο. Κάτσε, στο μπολ, γιατί... Για μια στιγμή, παιδιά. Τα έχω χαμένα τώρα, γιατί δεν έδωσα να πιει. Μίντι έχει μείνει λίγο πίσω. Μαλλιάς. Άντε παιδιά. Τώρα μου το λες. Πολύ ρόη. Έλα, θα το πετύχουμε. Έλα, κλάψτ. Αυτή τη μέλισσα, τι θέλω. Ε.
Όχι. Το πιστεύω. Ή δεν πάτησα follow me, δεν ήρθε. Τι φωνάζουνε, ένας θα επέζησε από τα ζόμπι και αυτός πήγε και έπεσε πάνω τους, ας πούμε, τέτοια επίπεδο. Ένα ζόμπι θα είχε επιζήσει σίγουρα. Ένα ζόμπι, όχι δύο ήτανε. Δηλαδή πόσα πια να τους βοηθήσω. Εντάξει, έχω κουραστεί να μ' ακούω να γκρινιάζω. Ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα τον Ιλιρόι που βρίσκεται στην Wonderland Plaza και αυτός μαζί με τη Σούζαν. Καλύτερα που δεν ήταν όλοι μαζί για να μην αγχώνομαι. Νομίζω έχω χρόνο. Φουλάρω λιγάκι τις πορτοκαλάδες. Και έχουν σταματήσει και οι ψυχοπαθείς με τα διάβροχα από τότε που σκότωσα τον αρχηγό τους. Λογικό. Τη φυλάγανε. Και λογικό. Και λογικά έχει εμφανιστεί και η Σούζαν, πάνω που πήγα να το πω. Ξέρω ότι κάνω λάθος τώρα που τους σκοτώνω όλους αυτούς, γιατί θα ξαναεμφανιστούν. Όχι, τι κάνει. Άλλα ντάλλον πατάω. Κοίτα εδώ, διαδήλωση. Αυτό αξίζει μια φωτογραφία.
Fantastic. Ναι. Follow me. Εντάξει, θα τα καταφέρει και μόνη της. My apologies. Come on. My fault. Go. Έλα, να μιλήσουμε. Αυτός δεν πρέπει να έχει πεθάνει ακόμα. Ο Λιρό είναι πολύ καλός, ε. Από τους καλύτερους survivors. Δηλαδή δεν σε βασανίζει σχεδόν καθόλου. Μην πω είναι απόλαυση το να έχεις μαζί σου. Απόλαυση διπλή. Λύθηκα ένα διαφημιστικό. Έλα, πάνω που είπα μια καλή κουβέντα για το Λιρόι. Μου τα θαλάσσωσε. Πού είναι το... Πού είναι το πριόνι? Τι έκανα ο Βλάκας πάλι? Πού το άφησε το πριόνι? Αν είναι δυνατόν, γιατί το έκανα αυτό τώρα? Ποιος ξέρει. Όμως ο Λιρόι ξέφυγε από εδώ πέρα και πάει να προστατεύσει τη γριά. Είναι συγκινητικός ο Λιρόι, αυτό που σας έλεγα. Μακάρι να είχαμε 10 Λιρόι στο παιχνίδι. Αυτό γίνεται, ναι. Ας σε βγάλω μια φωτογραφία. Κακή ιδέα. Ορίστε, η γριά, η ηλικιωμένη, τέλος πάντων, μην πω και κάτι που δεν είναι πολιτικά ορθό, έρχεται παρόλα αυτά. Απλά σταυρώνει τα χέρια της κάθε λίγο και θέλει ένα follow me για να συνέλθει. Εντάξει, πάω και χειρότερα θα έλεγα. Λοιπόν, μην κάνω heal γιατί θα πάρω level. Over there. Follow me.
me! Follow me! Το πιστεύω, η γριά μας την έκανε. Έλα, έλα. Come on, follow me. Follow me. Ε, νομίζω θα προλάβω, έτσι. Over there. Έχουν αραιώσει πολύ, ίσως επειδή είναι μέρα. Over there. Δίνω οδηγίες εγώ τώρα και ποιος ξέρει τι γίνεται πίσω μου. Όχι κλάματα, Λιρόι, που έπλεξα το εγκόμιό σου. Η Σούζαν θα μου βγάλει την ψυχή. Περπατάει τώρα. Λένε τα παλικάρια, Λιρόι. Ξέρω. Θα με σκάσει αυτή. Έλα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα, γιατί ξεκινάει το επόμενο επεισόδιο. Έλα, μια απόφαση. Exactly, what is this last resort talk all about? Carlito said that he'd blow up the mall if you were cornered. Damn, we've got a regular suicide bomber on our hands. Worse than what you're thinking. The explosion would send parasitic larvae into the atmosphere. He plans to spread zombies outside of the city? Is he insane? If that bomb goes off, there'll be nowhere to run. The zombies will be everywhere. He's planning to flood the area underneath the mall with flammable gas, then set it off. If you could take care of the bombs while the gas concentration is still low, there's a chance we could stop the explosion.
Let's do it. Let's do it. Αυτό είναι. That's the spirit, Brad. Εδώ θα κάνουμε ένα save. Γιατί ξεκινάει μια κύριος αποστολή και είναι και κάπως δυσκολούτσικη. Είναι το τελευταίο από τα κάπως απαιτητικά πράγματα που έχουμε να κάνουμε στο παιχνίδι. Γιατί μαζεύονται πολλά ταυτόχρονα, αποστολές και η κυρίως αποστολή. Αλλά όλα θα πάνε καλά βέβαια. Άσε μας ρε Ιζαμπέλα τώρα. Το ξέρουμε το παιχνίδι. Έλα πες το Ιζαμπέλα. Αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να σπάσω την αποστολή στα δύο. Δηλαδή να την ξεκινήσω και μετά να την αφήσω για να κάνω κάποια άλλα πράγματα που θέλω. Πρέπει να μαζέψουμε 5 βόμβες. Θα μαζέψω τη μία και θα φύγω. Και θα ξανάρθω. Για να μην χάνω χρόνο με τις άλλες τις υποαποστολές που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Δηλαδή θα μπορούσα να μην πάω στο bomb collector και να περιμένω να ξεκινήσει η υποαποστολή, να τελειώσει και μετά να πάω, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να καθυστερώ. Την ξεκινάω και την αφήνω στη μέση. Γίνεται και αυτό. Μαζεύω τη μία βόμβα δηλαδή και φεύγω. Θέλω ένα βελάκι βέβαια. Όχι ότι είναι και τόσο βοηθάνε. Και πολύ ο χάρτης σε βοηθάει εδώ. Όπου θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να πάμε εδώ. Άρα θα πάμε όλη ευθεία σε πρώτη φάση. Και αριστερά. Και αριστερά. Και μετά δεξιά. Λοιπόν, θέλω να βγούμε, να πάμε εδώ. Άρα, πάμε όπως πάει ο δρόμος και βλέπουμε. Mm.
Ναι, πού να στρέψουμε, εντάξει. Τώρα, όπως πάει ο δρόμος και δεξιά. Και δεξιά. Όλο ευθεία και αριστερά. Δηλαδή όλα πλακώσανε. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια δυσκολία. Και δεν θέλω να αργήσω πολύ στο Photographer's Bride, διότι μπορεί να βρεθώ μπλεγμένος. Πού πας ρε. Τα νεύρα μου. Άμα βιάζεσαι, έχεις το μυαλό, δεν είναι καθαρό. Listen, Mr. West, I owe you an apology. It looks like you're a pro after all, you know? If I would have known that, I'd have taken pictures like this from the start. Ha! How'd you like them apples, huh? You see, I think outside the box. And the best part is, I'm just getting started. I'm gonna tie you up nice and tight. Get the zombies all riled up. Famous photographer Frank West. Αυτό εννοούσα, θα βρεθώ μπλεγμένος. Δεν πρέπει να αργήσεις σε αυτήν την αποστολή. Ναι, ξέρω πώς. Τι να κάνω τώρα. Μόνο με το double lariat κάτι να κάνω, αλλά κυρίως χάνω χρόνο βέβαια. Οπότε ακόμα κι αν το νικούσα, δεν θα είχε και πολύ νόημα. Εδώ πρέπει να μάθεις όσες κινήσεις έχεις ξεκλειδώσει για να νικήσεις τώρα σε μια απίθανη κατάσταση. Να το ξαναπροσπαθήσω. Να πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Και να μην χάνω χρόνο με την Ιζαμπέλα με το τηλέφωνο. Όχι ρε φίλε. Τι λογική έχει αυτό τώρα. Δώσε μία με το αλυσοπρίο εκεί πέρα. Έλα, λέγε, αλλά θα τα πούμε μετά. Επιμένει τώρα να μην πω καμιά κουβέντα. Εκτός αν η κακή εξέλιξη της αποστολής με τον Κέντ ενεργοποιείται αν μπεις από την κάτω πόρτα, από εκεί που είναι το πάρκο, τόσο αν δεν θέλει να γίνεται αυτό. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο συμβαίνει. Εδώ θα προσπαθήσω να μην καθυστερήσω, να δούμε αν θα ξαναγίνει αυτό. Αν μπορώ να πάω αντίστροφα, αν θυμηθώ τη διαδρομή τώρα. Όλο ευθεία και δεξιά. Πανικός. Εντάξει, έχω πάει πολύ πιο γρήγορα από την πρώτη φορά. Χτύπησε η ώρα. Άσε με, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Εντάξει, το πρόλαβα. Good timing, ωραία. I was just about to shoot my piece de resistance. I'm gonna capture on film the exact... Ωραία. Α, sorry. Το... Δεν έχουμε δει την cutscene. Ωχ. Θα σκοτωθώ. Do it, Frank. Take my picture. It'll look great on your mantle.
αυτό που δεν είδαμε ήταν ότι είχε έναν όμηρο. Κάτσε εδώ γιατί είναι σημαντικό. Η ανταρσία του Bounty. Η ανταρσία του Kindle. Πρέπει να λύσουμε και αυτό το θέμα. Άπαξ και πάμε στο save room, στο security room. Αλλιώς θα θεωρηθεί ότι έχει χαθεί η υπόθεση. Αν πάμε και δεν λύσουμε το θέμα με τον Kindle. Θα με ακολουθήσει αυτός, ό,τι και να γίνει. Τι ωραία που είναι άδειο. Μα γιατί δεν υπακούει. Hello? Απομακρύνθηκα πολύ φαίνεται. Get you back. Follow me. Και έλεγα ότι ήταν άδεια. Σχεδόν άδεια. Όλοι μαζί και στο κίτρινο. Μην ξεχάσουμε την προδοσία του Kindle, την αποστολή. Έτσι και φύγουμε από εδώ, χωρίς να το έχουμε κάνει, θα θεωρηθεί ότι τον αγνοήσαμε και έτσι θα κάνει ανταρσία. Επιπλέον καθυστέριζε. Το παπηγιόν μου αρέσει. Sorry to rain on your parade. Συγγνώμη που ρίχνω βροχή στην παρέλασή σου. Φοβερή έκφραση αυτή. Νομίζω εντάξει, πίστηκε. Mutiny averted. Η ανταρσία
επετράπη. Λοιπόν, να βάλουμε τα κλασικά μας ρούχα και να κάνω και ένα save, γιατί με όλα αυτά τα τηλεφωνήματα ξέρω θα με αφήσουν πια. Κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, κάνω στο ίδιο save πάνω. Άρα έχουμε μόνο έναν επιζώντα, μία επιζήσασα, τη Σιμόνε, αυτό που λέει girl in the CD shop. Δηλαδή τελειώσαμε ουσιαστικά το perfect run, το καταφέραμε, επί της ουσίας. Πηγαίνω από αυτή την πλευρά να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος η αποστολή, γιατί είναι από τα αριστερά. Και αν ενεργοποιηθεί θα αρχίσει να χάνει ζωή η Σιμόνε και θα τελειώσει το όλο ζήτημα. Θα μπορούσα να κάνω και τη Σιμόνε και μετά να πάω για το main quest, αλλά μην το παραξηλώσουμε. Είπαμε υπάρχει άπλα χρόνο, αλλά αρχίζει και γίνεται οριακό πια σε λίγο. Επίσης, βλέποντας ένα παλιότερο βίντεο αυτής της σειράς, όπου είχα σκοτώσει τους convicts και μετά έπρεπε να πάω στην North Plaza και ήταν πολύ στενά τα περιθώρια. Για κάποιον βλακώδη λόγο, αντί να καβαλήσω πάνω στο jeep που είχαν οι convicts και να πάω γρήγορα, στην Ιζαμπέλα νομίζω στην αποστολή, πήγαινα με τα πόδια και το έκανα δύο φορές αυτό, γιατί την πρώτη έχασα, δηλαδή δεν μπόρεσα να σώσω τους που έπρεπε, και το έκανα το ίδιο λάθος δύο φορές και λέω καλά δεν μου κόβει ρε παιδί μου, αφού βιάζομαι και έχω ένα τζιπ στη διάθεσή μου, γιατί να μην τον καβαλήσω να πάω κατευθείαν στην North Plaza. Και λέω τι κάνεις τώρα, και φαντάζομαι το ίδιο θα λένε και αυτοί που βλέπουν το βίντεο. Είναι κάποιες αποφάσεις, ξέρεις, που δεν μπορεί να τις εξηγήσεις, λες τι γίνεται τώρα, τι του ήρθε και το κάνει αυτό, που λέω εγώ βλέποντας βίντεο άλλων παικτών στο Dead Rising. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα που πάμε. Λοιπόν, πάμε δεξιά και βλέπουμε. Αριστερά και δεξιά. Δεξιά. Πώς το κατάφερες αυτό? Έχουμε και τον Καρλίτος, το ατρωμί του μας κυνηγάει. Μην μου διαλύσετε το μηχανάκι μόνο. Μια που είσαι εδώ να σου ρίξω μερικές. Πάμε τώρα. Όπως πάει ο δρόμος, εντάξει, δεξιά. Α, έχασε ευκαιρία να του ρίξω καμιά
Απλά θα κάνουμε λίγο αριστερά. Θα στρέψεις το βανάκι. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής: μένουν δύο βόμβες και μία πριονιά στον Καρλίτο. Λοιπόν, πάμε τώρα δεξιά, τώρα είναι ανάποδα, δεξιά στρίβουμε. Μάλλον δεν κάνουμε, πάμε πουθενά γιατί τελείωσε το μηχανάκι. Σπίρι παραμάζωμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να το σκοτώσουμε εδώ. Ωραίος τύπος ο Μπραντ, κομμάντο. Λοιπόν, πάμε τώρα με τα πόδια δυστυχώς. Όπως πάει ο δρόμος και μόλις και ευθεία μόλις πάμε, εντάξει. Μόλις έχει κάπου να στρίψουμε. Στα κόκκινα, αλλά έχουμε πολύ κόκκινο. Τώρα άμα βρούμε κανένα καροτσάκι που θα βρούμε, γιατί είναι γεμάτο, θα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, αριστερά. Πω χαμόγεται εδώ. Σφίγγα. Όλο ευθεία και στον τοίχο αριστερά. Πρέπει να το χάσω. Δεξιά. Λοιπόν, να σε ακολουθήσω. Ακολουθήσω το βελάκι. Τι ωραία.
Έχει αντοχή αυτό, έτσι. Είναι σαν αυτοκίνητο. Εδώ είναι η έξοδος, θα πάμε μετά. Εδώ θα φανεί η αντοχή του. Δεν είναι και τόσο σπουδαία. Κάτι κάνει για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Τι να μπω. Καλύτερα να μην πω. Δεν είναι και ό,τι πιο αξιόπιστο όλο αυτό. Άσε με να ζήσω. Αυτό είναι το φορτηγάκι που θα πάρουμε για να διαφύγουμε. Το τελευταίο. Θα πάρει τηλέφωνο εκνευριστικός. Α, η Ιζαμπέλα. Το παίρνω πίσω. Η γοητευτική σπασαρχή. Και απλά φεύγουμε από εκεί που ήρθαμε. Να μεταφέρει πίτσες είναι. We got rid of your bombs. This is as far as you go today. Just give up and surrender. Ναι, λείψε το κιόλας. Αλλά μπήκε στο μάτι του και στη μύτη του. Έτσι κολλάσε COVID. Μπορούσα να του έρχεται μια πιστολιά εκεί πέρα, ορίζει τον πρόλογο και θα τελείωνε η ιστορία, αλλά έτσι ήθελε το σενάριο. Καλά θα πάει αυτό. Well, shit. Oh.
Tom Cruise με το, με το λαδί παντελόνι. The bomb's over and done with. Brad went after Carlito. Copy. Report back here, Frank. Yeah. Προλαβαίνω να κάνω και την τελευταία αποστολή, A Woman in Despair. Και μετά να πάω στο security room. Αν μας αφήσουν τα τηλεφωνήματα έτσι. Δεν ξέρω, μιλάω μεγάλες κουβέντες. Το τζάμι προστατεύει από το να ενεργοποιηθεί η αποστολή όπως να το θέλουμε. Όσο εσύ μου μιλάς, εγώ θα διαλύω τα ζόμπι που μαζεύονται. Ναι, ναι, μίλα μου. Μίλα μου για Μίλνερ. Υποψήφια για να γίνει ζόμπι, ε. Πολύ ύποπτο αυτό το τραύμα. Όχι... Τι έκανα... Πολύ ωραία. Εντάξει, θα τις επιτεθούνε. Προς το παρόν επιτίθεται σε μένα. Θα τις δώσω το χυμό, θα μου δώσει το πριόνι. Αλλά μπορεί να σκοτωθεί εντωμεταξύ. Έλα, έλα. Εντάξει. Καθυστέρηση, αλλά προλαβαίνουμε γενικώς. Μετά έχω ελεύθερο χρόνο να κάνω πράγματα, τώρα δεν ξέρω τι. Τραβήξω φωτογραφίες, θα αλλάξω πριόνια, θα μαζέψω αμύτα motion, τέλος πάντων. Εντάξει, έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία. Επιτυχία. Α, δεν πήρα επίπεδο.
chance. Damn it! Gotcha. Gotcha. Son of a bitch. No way. No! No way. Ah, έχουμε ακόμα καλύτερο μοντέλο. You can't be serious. Perfect. No! Okay. Okay. Τέλος πάντων, μην χαζολογάμε. Okay, save και θα τα πούμε στη συνέχεια. Διαδικαστικό είναι αυτό που μένει επί της ουσίας. No! Right. Roger. No! My fault. No way.